αγαπητοί μου αδελφοί, το μυστήριο του Αγίου Ελέου ή όπως λέμε απλά το Ευχέλαιον. Είναι ένα μυστήριο που παραδίδεται στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Απόστολος Ιάκωβος ότι να καλείται, λέει, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσεύχονται επάνω στους ασθενείς και η ευχή της πίστεως, λέει, σώσει τον κάμνοντα. Δηλαδή η ευχή της πίστεως που γίνεται μέσω των κληρικών της Εκκλησίας μπορεί να σώσει αυτόν ο οποίος προκαλεί την τέλεση του ιερού τούτου μυστηρίου. Η Αγία μας Εκκλησία πριν από την Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, που είναι η Θεία Λειτουργία που μας παραδίδει ο Κύριος το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όπως το παρέδωσε στους μαθητές του στον μυστικό δείπνο, βλέπετε πίσω με το μυστικό δείπνο και ξέρετε όλοι τι διαμύφθηκε σε αυτόν τον μυστικό δείπνο, έχει αποφασίσει παραμονή ή την ίδια μέρα μετά την Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης να τελείται το μυστήριο του Ευχελαίου, ώστε ο Θεός να συγχωρεί τα παραπτώματά μας, όσα κάναμε ηθελημένα, όσα κάναμε αθέλητα, όσα κάναμε νύχτα, όσα κάναμε ημέρα, όσα κάναμε κατά παράβαση των νόμων του Θεού, όσα κάναμε ως παρακοή στο θέλημά Του και τόσα άλλα τα οποία μας αναφέρουν. Ακόμη προβλέπει και την κατάρα του ιερέως ή του αρχιερέως, αν τον, δηλαδή την δίκαιη κατάρα, γιατί μερικές φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν λέγονται και ο Θεός τα καταλογίζει και μπορεί να υποθεί κατάρα άδικη, να μας καταραστεί δηλαδή κάποιος ιερεύς ή αρχιερεύς χωρίς να έχει δίκαιο και άρα να μην φοβήσετε, τέτοιες κατάρες δεν πιάνουν. Διότι ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά, αλλά πολλές φορές το άδικο που κάνουμε μετά από πολλά πολλά χρόνια μπορεί να ξεπληρωθεί. Γιατί όμως? Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι λογαριασμοί μας να κλείσουν όσο είναι ανοιχτά τα μάτια μας στα επίγεια. Ούτως ώστε όταν φύγουμε από αυτήν την γη να μας παραλάβει στις αγκάλες Του. Ενδιαφέρεται για το καλό μας το πνευματικό και είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουμε αυτό. Έχουμε το σώμα μας, το προσέχουμε, το ντύνουμε, το καλοπίσουμε και καλά κάνουμε. Αλλά δεν είναι σημαντικότερα η ψυχή που είναι η κινητήριος δύναμη που κινεί το σώμα? Δεν πρέπει αυτήν την ψυχή να την προσέξουμε, να την επιμεληθούμε, να ενδιαφερθούμε για εκείνη, να κάνουμε παρεμβάσεις εντός της που θα είναι σωτήριες και σημαντικές? Ας ακούσουμε από την έκτη ευχή μερικά λόγια και σε αυτά θα σταθούμε απόψε. «Ως αμνησί κακός Θεός, τα παραπτώματα αυτών άπαντα πάριδε». Δηλαδή εσύ που δεν κρατάς σε κανέναν κακία, Κύριε, δεν έχεις κακία για κανένα. Οι άνθρωποι, μας λέει ουσιαστικά εδώ, έχουμε κακίες, καλλιεργούμε κακίες, κρατούμε κακίες δυστυχώς, ενώ δεν έπρεπε. Και όταν κοινωνούμε δεν έπρεπε να έχουμε κακία με κανέναν. Όταν έχουμε κακία, καλύτερο είναι να μην κοινωνούμε. Όχι να έχει ο άλλος, εμείς να έχουμε, εμείς μέσα μας. Μπορεί να λέμε πολλές φορές με το στόμα ότι πιστεύουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, αλλά μερικές φορές δεν το κάνουμε πράξη στην ζωή μας. Δεν γινόμαστε αμνησίκακοι όπως είναι ο Κύριός μας και μας απαλλάττει από αυτά τα καρκινώματα της καρδιάς μας. Είναι καρκίνος αυτή η κακία μέσα στην ύπαρξή μας. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως. Η κόλαση, αδελφοί μου, είναι επιλογή μας. Αν εγώ δεν θέλω να μιλάω σε έναν από εσάς και τον αποφεύγω από τώρα μέχρι να πεθάνω, μου έχει δώσει ο Θεός πάρα πολλά έτη, αν ζήσω, να μετανοήσω. Αν εγώ δεν το ξεπεράσω, δεν φταίει ο Θεός που επέλεξα μόνος μου να κολλαστώ. Είναι δική μας επιλογή, άρα ο Θεός δεν θέλησε την κόλαση, αλλά ήθελε τον παράδεισο για όλους εμάς. Το στόμα αυτών της εις ενέσεως πλήρωσον, και ξεκινά να αναφέρεται στις πέντε αισθήσεις, οι γεύσεις. Το στόμα, λέει, τι το κάνεις? Γέμισε το
με την δική σου ένεση, δηλαδή με την δοξολογία του Θεού. Γέμισε αυτό το στόμα να δοξάζει τον Θεό. Ένα στόμα που δοξάζει τον Θεό, ούτε κακό θα λέγει, ούτε κακό θα πράττει, ούτε θα σκέπτεται να κάνει κακό σε κάποιον. Και όταν το στόμα αυτό ενεργοποιηθεί προς το κακό, γιατί όλοι πίπτουμε, πέφτουμε, μπορεί να εγερθεί. Αν αυτό το στόμα έχει συνέστηση ότι είναι στόμα χριστιανού και ανοίγει και κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, άρα θα μετανοήσει όταν πέσει στο λάθος. Τα χείλη αυτού άνοιξον προς δοξολογία του ονόματός σου, τα χείλη τα οποία περικλείουν το σώμα, το στόμα, άνοιξέ τα να δοξολογήσουν το όνομά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει να δοξολογήσω, να λέμε μόνο τη δοξολογία, όχι, αλλά να είμαστε ευχαριστιακοί και δοξολογικοί προς τον Θεό, να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε για τα τόσα καλά και τις τόσες δωρεές που μας παρέχει. Τα σχήρας λέει αυτόν έκτινον προς εργασία των εντολών, τα χέρια σου, τα χέρια των ανθρώπων κάντα να εργάζονται τις εντολές σου, όπως εργάζονται τις εργασίες, τις τίμιες που κάνετε όλοι εσείς και όλοι εμείς, τα τίμια έργα μας, να εργαζόμεθα και τις εντολές του Θεού, να κάνουμε δηλαδή στις πράξεις μας, στην καθημερινότητά μας, το Ευαγγέλιο να το ενεργοποιούμε και να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που θέλει ο Θεός. Και τι θέλει ο Θεός? Την αγάπη του την αγάπη μας προς εκείνον, αλλά και την αγάπη μας προς τον αδελφόν μας. Η μια μεριά του Σταυρού είναι η αγάπη προς τον Θεό. Εδώ κάτω φανταστείτε ότι είναι ο άνθρωπος, εδώ πάνω ευρίσκεται ο Θεός, να σταυρωμένος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά αυτή η αγάπη είναι μισή. Δεν είναι ολόκληρος σταυρός, είναι μισός. Χρειάζεται την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Αν οι δύο άνθρωποι συνεργαστούν, δίνουν οι δύο τα χέρια στον Χριστό και ο Χριστός τα συνδέει αυτά τα χέρια και τα φέρνει κοντά. Ο Κύριος ποτέ δεν μας χωρίζει από τους άλλους ανθρώπους, αλλά αντίθετα μας ενώνει με όλους, ακόμη και με τους εχθρούς μας, γιατί μας λέει ότι αν δεν συγχωρήσω με τους εχθρούς μας, δεν έχουμε κάνει αυθυπέρβαση, είμαστε ακόμη στα έργα του εγώ, στον εγωισμό μας δουλεύουμε και άρα δεν μπορούν αυτά τα έργα να κάνουν έργα αρετής. Τους πόδας λέει αυτού προς τον δρόμον του Ευαγγελίου σου κατεύθυνον. Κάνε λέει τα πόδια μας να πηγαίνουν προς τον δρόμον τον αγαθό του Ευαγγελίου σου. Πάντα αυτόν τα μέλη και την διάνοια της ή κατασφαλιζόμενος χάρη τη δώσε λέει στην διάνοια του ανθρώπου που διαφεντεύει όλα αυτά τα μέλη και όλες αυτές τις αισθήσεις που αναφέρθηκε αναλυτικά εδώ ο ιερός συγγραφέας που έγραψε την ιερά ευχή αυτή, δώσε στην διάνοια να ασφαλίζει με τη χάρη του Θεού όλα αυτά τα έργα τα οποία ο κάθε άνθρωπος κάνει σε αυτή τη ζωή. Άρα το αφεντικό μας, το επίγειο είναι η διάνοιά μας, είναι το μυαλό που υπάρχει εδώ μέσα. Εντός ολίγου θα σε σταυρώσουμε και ο πρώτος σταυρός θα σταυρώσει το κεφάλι μας. Ας ευλογήσει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος στην διάνοιά μας, ας ευλογήσει τα έργα μας, ας ευλογήσει όσα κάνουμε με αγαθότητα και με σωστή επιλογή και να μπορέσουμε να πορευτούμε, να προσκυνήσουμε τον αναστημένο Χριστό, να φιλήσουμε τα πόδια του, να χαρούμε στην Ανάσταση. Όσοι μπορέσουμε να μείνουμε το βράδυ στη λειτουργία της Αναστάσεως, είναι ίσως η ομορφότερη λειτουργία μέσα σε όλο το έτος, γιατί το Χριστός Ανέστη, αυτός ο θαυμάσιος Παιάνας, αυτήν την βραδιά την χαρακτηρίζει και της δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο. Να έχετε την ευλογία του Θεού στα σπιτικά σας και να ξέρετε ότι το ευχέλαιο τελείται όχι μόνο για τις ασθένειες του σώματος, αλλά και για κάθε λανθάνουσα ασθένεια της ψυχής. Όλοι από κάτι πονάμε και υποφέρουμε, είτε στο σώμα, είτε στην ψυχή, είτε και στα δύο μαζί. Ας προσευχόμεθα στον Κύριο.
Και το έλαιο αγαλιάσεως που θα μας δώσει ο ιερεύς με την ευχή της Εκκλησίας όλων ημών δηλαδή των πιστών, να πληρωθεί, να πραγματοποιηθεί δηλαδή μέσα στις καρδιές σας, να έχετε την ευλογία του Θεού εντός σας και ο Κύριος να απαλύνει κάθε πόνο ψυχικό και σωματικό.